Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Λήξαμε το μικρόφωνο. Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χατζηχρήστου για τα καλά του λόγια και για την ακτινοβολία. Την έχω μετρήσει, είναι 20 ΜΜΚΡΕΛ. Λοιπόν, τι πρέπει να ξέρετε για τον υπογοναδισμό, αφού πω την σύγκρουση συμφερόντων μου, για να με παίρνετε λίγο περισσότερο σοβαρά. Τα επόμενα 20 λεπτά περίπου θα πούμε μερικέ βασικέ γνώσει, αρχέ για τη διάγνωση του υπογοναδισμού και βέβαια για το άλλο κομμάτι, το άλλο μισό, τη θεραπεία, την ασφάλεια τη χρήση, την τεστοστερόνη στον άνδρα θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τον όψιμο υπογοναδισμό, μια που και εκεί έχει πολλά πεδία αμφισβήτηση. Και βέβαια, κλινικοί είμαστε οι περισσότεροι σε αυτή την αίθουσα. Πρακτικά πράγματα θα προσπαθήσουμε αυτέ τι γνώσει κατά το δυνατόν να τι βάλουμε στην κλινική πράξη. Σκέφτηκα ότι μια καλή, ένας, μια καλή δομή θα ήταν να πούμε μερικά εισαγωγικά στοιχεία, να έρθουμε όλοι περίπου στο ίδιο επίπεδο, να μιλήσουμε μερικά πράγματα για τη διάγνωση του υπογοναδισμού και πώ μπαίνει εύκολα στι περισσότερε περιπτώσει για τη θεραπεία, το για τον υπογοναδισμό τη όψιμη έναρξη που σα υποσχέθηκα πριν καταλήξουμε με τα όποια μα συμπεράσματα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρώτα. Όρχης λοιπόν με δύο δράσεις. Από τη μία η παραγωγή της τεστοστερώνης, της κύριας ανδρικής ορμόνης και από την άλλη μεριά η παραγωγή του σπέρματος. Για ένα περίεργο λόγο, οι Αμερικανοί θεωρούν ότι υπογοναδισμό, με τον όρο υπογοναδισμό, ορίζουμε την έκπτωση οποιασδήποτε από τι δύο αυτέ λειτουργίε. Αν όμω ρωτήσετε οποιοδήποτε Ευρωπαίο, τουλάχιστον Έλληνα ενδοκρινολόγο, σαφώ θα σα πει ότι υπογοναδισμό είναι η έλλειψη τη παραγωγή τεστοστερόνη, ενώ το άλλο είναι υπογονιμότητα. Έτσι, διαταραχή σπερματογένεια η οποία μπορεί να καταλήξει στην υπογονιμότητα. Αλλά πρακτικά μιλούμε για την έκπτωση τη παραγωγή τη τεστοστερόνη. Αν μεταφερθούμε από το μακροσκοπικό στο μικροσκοπικό επίπεδο, στο επίπεδο λοιπόν του όρχη, διάμεσος ιστός, σπερματικό σωληνάριο, έχουμε τέσσερα είδη κυτάρων. Αυτά εδώ τα κύτταρα, τα οποία παράγουν τεστοστερόνι και είναι πια κύτταρα? Τα κύτταρα του Λέιντιχ λοιπόν. Αυτά τα περίεργα περισωληναροειδή κύτταρα, για τα οποία πάρα πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε, αλλά νομίζω ότι θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε πολλά περισσότερα τα επόμενα χρόνια τα μεγάλα αυτά κύτταρα, τα κύτταρα του Σέρτολη, τα οποία εκτείνονται από τη βασική μεμβράνη έως τον αυλό και βέβαια ενδιάμεσα εδώ στις φωλιές τα κύτταρα της σπερματογέννησης. Ξεκινάμε από τα σπερματογόνια στη βασική ε, στιβάδα και οριμάζουμε προς σπερματοκύτταρα πρώτης, δεύτερης τάξης, σπερματο, ε, σπερματίδες και σπερματοζουάρια. Βλέπετε λοιπόν ότι τα κύτταρα τη, του Λέιμπιχ τα οποία στο τεστοστερόνι έχουν και τα ίδια υποδοχέα τεστοστερόνη. Αυτό που λέμε αυτοκρινική δράση. Άρα λοιπόν για κάποιο λόγο, το ξέρουμε πολύ καλά, τα, το ίδιο το κύτταρο Λέιντιγκ θέλει να καταλαβαίνει την ποσότητα τη τεστοστερόνη που βγάζει. Πολύ πιθανόν για να Τα περίεργα αυτά κύτταρα που σα είπα έχουν και αυτά υποδοχέα τεστοστερόνη. Πολύ πιθανόν να χρειάζεται για τη σύσπαση που κάνουν αυτά τα, τα κύτταρα, έχουν και ε, στοιχεία μέσα. Τα κύτταρα του Σέρτολη έχουν επίση σαφώ τεστοστερόνη. Άρα λοιπόν η τεστοστερόνη που παράγεται εδώ στο διάμεσο χώρο περνάει εύκολα την, κυταρική, την, την μεμβράνη, τον αιματορχικό σφραγμό και συνδέεται με τον υποδοχέα στα κύτταρα Σέρτολη. Τα μόνα κύτταρα τα οποία δεν έχουν στη γειτονιά υποδοχή τεστοστερόνη είναι αυτά τα κύτταρα τα οποία θα περιμένουν περισσότερο από όλα να έχουν. Δηλαδή τα κύτταρα τη περματογέννηση. Δεν έχουν. Έχουν όμω υποδοχή μια άλλη ορμόνη, πράγμα που μα κάνει να πιστεύουμε ότι εκεί ακριβώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτή η μετατροπή. Τι υποδοχή φαντάζεστε ότι έχουν τα κύτταρα τη πραγματογέννηση, Όχι. Ο oh, FSH έχουμε τελειώσει. Πάνω είναι η ιστορία. Στραδιόλη. Στρατιόλης. Πολύ πιθανόν εδώ γίνεται αρωματοποίηση τη τεστοστερόνης σε ιστραδιόλη. Όλα τα κύτταρα τη σπερματογέννηση έχουν υποδοχέ ιστραδιόλη. Είναι πολύ καλό να φανταζόμαστε την τεστοστερόνη ω μία προορμόνη παρά ω μία ορμόνη. Όσον αφορά το γενετικό άξονα, να πω τα βασικά, αυτό που είπαμε προηγουμένω, ο υποθάλαμο εναρχή, ο οποίο παράγει GNRH, την ακλητική ουσία, ε, η υπόφυση από εκεί και πέρα τη γοναδοτροπίνε FSH και LH, δράση των δύο γοναδοτροπινών στους όρχε, με αποτέλεσμα κυρίω η LH να είναι υπεύθυνη για την παραγωγή τη εστωστερόνη, ενώ αντίθετα χρειάζονται και τα δύο και η FSH από πάνω, αλλά και η τεστοστερόνη που παρήχθη στου όρχε, όπω είδαμε, για την παραγωγή του σπέρματος. Βέβαια, η τεστοστερόνη έχει και τι γνωστέ δράσει του, τι αρνοποιητικέ, σε όλα τα όργανα στόχου που βλέπουν τεστοστερόνη, τα πάντα σχεδόν μία σωστά δέρμα, οτιδήποτε θέλετε. Υπάρχει μία θεωρία που λέει ότι και η τεστοστερόνη μόνο θα αρκούσε ώστε να παραχθεί σπερματογέννηση. Αν λοιπόν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να αυξήσουμε, να αυξήσουμε, να αυξήσουμε την τεστοστερόνη, τότε θα φτάσω και στην άριστη σπερματογένεση. Αυτό που κάνει η FSH είναι στην ουσία να απαιτεί μικρότερη συγκεντρώηση τεστοστερόνης, ώστε να έχω το ίδιο καλό αποτέλεσμα της σπερματογένεσης. Υπάρχει όμως μια θεωρία που λέει ότι μόνο με τεστοστερόνη δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Χρειάζεται οπωσδήποτε και FSH για να έχουμε φυσιολογική σπερματογέννηση. Αυτό όμω είναι κάτι που θα ζητήσουμε το βράδυ στο περιστατικό τη αζωοσπερμία. Τώρα μα ενδιαφέρει ο υπογοναδισμό. Άρα λοιπόν, ξέρω ότι ενώ ο άνδρα πριν από την εφηβεία έχει χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνη, θα τα αυξήσει μπαίνοντα στην εφηβεία, θα φτάσει στα επίπεδα του ενηλίκου και αυτή η αύξηση. Θα οδηγήσει, θυμηθείτε πριν ότι για τη σπερματογέννηση χρειάζεται και FSH και τη και για πρώτη φορά στην παραγωγή σπέρματο για πρώτη φορά στην παραγωγή σπέρματος, αλλά δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που ο άνδρας αυξάνει την τεστοστερόνη στη ζωή του, την αυξάνει άλλες δύο φορές. Μία ενδομήτρια, κοιτάξτε πώς πηγαίνουν στο δεύτερο τρίμηνο της κοίησης τα επίπεδα των, ενδομήτριων, των ενδομήτριων συγκεντρώσεων της τεστοστερόνης, σχεδόν, αν όχι στο 100%, στο 70-80% του ενηλίκου. Και άλλη μία δεύτερη φορά, εδώ, σε αυτό που λέμε mini πιούμπερτή, στους λίγους πρώτου μήνες της ζωής. Μπορεί κανείς να φανταστεί, θεωρίες είναι, μπορεί κανείς να φανταστεί γιατί χρειάζεται το αρενέμβριο να έχει τόσο ψηλά επίπεδα τεστοστερώνης ενδομήτρια. Γιατί χρειάζεται να το κάνει αυτό. <σοίλιο> Μ? Διαφοροποίηση του φύλου λέει κάποιος, προστάτης. Ασφαλώς χρειάζομαι τεστοστερώνη για να ε, ε, αρενοποιηθούν τα έξω γεννητικά μου όργανα. by default είμαι γυναίκα. Το ξέρουμε αυτό. Μια δεύτερη ιδέα θα το τεκμηριώσω. Μια δεύτερη ιδέα γιατί μπορεί εδώ να χρειαζόμαστε τη πιο πιούμπερτη. Μια δεύτερη αιχμή τη τεστοστερόνη στα πρώτα λίγα χρόνια τη ζωή. Πρώτου μήνε. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Πρώτο έτο εδώ. Βλέπετε στο τρίμηνο, στο εξάμηνο. Σκέψη, ιδέα. Αν μπορώ να το αποδείξω επίση. Πε το, για να κατέβουν οι όρχε. Έτσι θα μπορούσε λοιπόν μια τελευταία προσπάθεια τη φύση, αν κάποιο όρχη δεν έχει κατέβει, να κατέβει τότε. Είναι μία από τι σκέψει. Είναι σημαντική η τεστοστερόνη. Να κάνω μία παρένθεση. Ο κ. χριστου τα οργάνωσε όλα τέλεια. Ε, έκανε ένα λάθο. Είπε πριν πάρε όσο χρόνο θέλει. Μη δώσετε σε πανεπιστημιακό πολύ χρόνο, κ. Χατζηχρήστου. Δεν θα φάμε το μεσημέρι. <laughs> λοιπόν, αυτή η κυρία την ξέρετε. Τζέιμι Κέρτη, κόρη λοιπόν του Τόνι Κέρτη και τη Τζάνετ Λι, ψυχό. Διαγυγνώστηκε με αυτή την πάθηση για στο γιατρό τη, πρωτοπαθή αμινόρια. Δεν ερχόταν η περίοδο. 11 χρονών, 12, 13, 14, 15, δεν ερχόταν η περίοδο. Ε, να κάνουμε ένα βασικό έλεγχο, ρε παιδί μου, σε αυτό το κορίτσι. FSH καλή, LH καλή, στραδιόλη καλή. Προλακτίνη μια χαρά, τεστοστερόνη 1200 νάνογραμμα DL. Επίπεδο ντοπαρισμένου Έλληνα ποδοσφαιριστή όταν πήραμε το Euro. Ε, παρακαλώ κύριε Σκενοθέτα να το διαγράψετε. Ποτέ κανένα Έλληνα ασθενή δεν έχει το παριστεί. Ε, ποτέ κανένα Έλληνα δεν έχει το παριστεί. Λοιπόν, ένα τεράστιο επίπεδο. Λάθο ήταν. Το ξαναμετρήσαμε δύο-τρει φορέ. Εκεί ήταν τα επίπεδα. Άρα λοιπόν η Τζέιμι Λί Κέρκη πάσχει από αυτό που λέμε σύνδρομο πλήρου αντίσταση στα ανδρογόνα. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα μόνο φύλλο, αλλά πολλά φύλλα. Το χρωμοσωμικό, το γοναδικό, το ορμονικό, το φαινοτυπικό, το ληξιαρχικό, το ψυχολογικό. Άρα λοιπόν, άνδρα θα γίνεται, απάνω όλα καλά. Δηλαδή, αν έχετε 46 χυψή, έχετε σαρουάι, και αυτό σα κάνει την αρχαίγονη γονάδα όρχη, όρχη αυτό τεστοστερώνει θα βγάλει, αλλά ορμονικά αγόρι θα είσαστε. Φαινοτυπικά, όταν γεννηθείτε, είπαμε αγόρι θα είσαστε, ακριβώ λόγω τη τεστοστερώνει αρενοποιηθήκατε. Στο ληξιαρχείο, αγόρι θα σα ε, δηλώσει ο πατέρα σα και θα αισθάνεστε ψυχολογικά σαν αγόρι. Ακριβώ τα αντίθετα σαν κορίτσι. Αν από την άλλη μεριά έχετε 46 χυψί, Y, το οποίο σας, βγάζει, σας κάνει μια χαρά όρχης και βγάζετε ε, επίπεδα τεστοστερώνης 1200, όπως είδατε, είδατε πόσο ψηλά ανεβαίνουν και ενδομήτρια, αλλά έχετε μια μετάλλαξη στον υποδοχέα των ανδρογόνων, άρα λοιπόν είστε εντελώς ανέσθητοι στα ανδρογόνα, δεν τα καταλαβαίνετε καθόλου, τότε ο φαινότυπος θα είναι ακριβώς αυτός που είδατε στην διαφάνεια. Πλήρη φαινότυπος θήλεου. Το ληξιαρχικό φύλλο θα είναι θήλη, όχι αμφίβολα εξωγεννητικά όργανα. Έτσι, θήλη και το ψυχολογικό θα είναι θήλη. Άρα λοιπόν, βλέπετε τον υποδοχέα των ανδρογόνων, τις πολλέ μεταλλάξει που έχουμε δει. Τι θα ζητούσατε σε αυτήν την κυρία. <συσχελίδι> Τι θα ζητούσατε. Καριότυπο λέει ο συνάδελφος. Κύριοι συνάδελφοι, αν είχα μια γυναίκα σαν Τιτζέιμι Λί Κέρτη με τόσο εξαιρετικό δέρμα, έτσι, γιατί δεν έχει ε, καθόλου τριχοφία, μια που έχει αντίσταση στα ανδρογόνα. Ε, φυσικά ιστρογομπημένη, μαστό γιατί τα ανδρογόνα μετατρέπονται σε ιστρογόνα. Πάρα πολύ ψηλή γιατί έχει γονίδια ύψου άνδρα, ε, χωρί να μπορεί να μείνει ποτέ έγκυο, μάλλον το κινητό τη τηλέφωνο θα ζητούσε παρά καριότυπο. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση ναι, ο καριότυπο θα, 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 θα τεκμηριώσει τη διάγνωση και ο καριότυπο θα είναι βέβαια. 46 χυψή, έτσι, πέραν πάσης αμφιβολίας και δεν χρειάζεται να μετρήσετε τίποτα άλλο. Αυτό για ένα παράδειγμα του πόσο σημαντική είναι η τεστοστερόνη. Σας είπα πριν ότι αξίζει να τη βλέπουμε ως προορμόνη. Ασφαλώς η τεστοστερόνη δράσα κανονική ορμόνη στον υποδοχέα των ανδρογόνων και κάνει όλα αυτά που ξέρουμε να κάνει. Αλλά ασφαλώ επίση μέσω δύο ενζήμων, τη 5α αναγωγάσεις και τις αρωματάσει, μετατρέπεται σε ηστραδιόλη είδατε πόσα πολλά πράγματα γίνονται μέσω ο στραδιόλη. Η σπερματογέννηση γίνεται μέσω ο στραδιόλη. Η δράση στο κόκαλο γίνεται μέσω ο στραδιόλη. Το να μην πάθω στεοπόρωση αλλά βέβαια και μέσω της 5α αναγωγάσης έχουμε μετατροπή σε δύο υδροτεστοστερών, η DHT, που δρά στον ίδιο υποδοχέα, στον υποδοχέα των ανδρογόνων, αλλά πολλές φορές ισχυρότερα, πολύ καλύτερο συνδέτης, άρα λοιπόν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα πολύ ισχυρότερα. Και όταν υπάρχει ανάγκη, μερικές φορές ο οργανισμός μετατρέπει ένα μόριο τεστοστερών σε ένα μόριο DHT, ώστε να έχουμε ισχυρότερη ανδρογονική δράση και ποιε είναι οι δράσει τη τοστερόνη. Για να μην λέω πολλά πολλά, σα βάζω το άγαλμα, το, το Δαβίδ του Μιχαήλ Αγγέλου. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε μπορείτε να το δείτε εδώ, ε, θέλετε το, την τρίχωση, θέλετε τη φωνή, του μύε, το ποσοστό του λίπους, τα έξωγεννητικά όργανα, το κόκαλο, ακόμα και αυτά που δεν φαίνονται όπω η φωνή, περιγράφονται όλα εκεί. Οι κλασικέ αρενοποιητικέ δράσει τη τοστερόνη. Θα κλείσω αυτό το, μέρος, το πρώτο μέρο λέγοντα πολύ απλά, νομίζω μια διαφάνεια αρκεί, ότι την τεστοστερόνη μα τη χρειαζόμαστε για πολλά άλλα πράγματα. Όχι μόνο για την αρενοποίηση, όχι μόνο για τη σπερματογέννηση. Τη χρειάζομαι για να ζήσω. Έτσι. Θα έρθει η παθολογική φυσιολογία να μα πει του μηχανισμού, δεν του ξέρουμε καλά, αλλά από αρκετά καλέ επιδημιολογικέ μελέτε, Massachusetts Male Aging Study, αν πάρετε τα τα επίπεδα της θεστοστερώνης, της συγκεντρώσης και το χωρίζετε σε πεντημόρια. 0 ως 200, 200 ως 400, 400 ω 600, 600 ω 800, 800 και πάνω σε πέντε κατηγορίες. Και πάρετε ένα μεσαίο, το 400 με 600, και το συγκρίνετε με το χαμηλό. Με τους υπογοναδικούς, Με το κάτω από 200. Θα δείτε ότι αυτοί οι άνδρες πεθαίνουν δύο φορές περισσότερο. Ολική θνησιμότητα 1,93. Όχι μόνο από καρδιαγγειακά αλλά και από καρκίνους ακόμα. Άρα λοιπόν την τεστοστερόνη μας τη θέλουμε για να ζήσουμε. Όπως και η γυναίκα αντίστοιχα χρειάζεται τα ιστρογόνα της. Έχοντας πει όλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε όλες τις βασικές γνώσεις της, των βασικών επιστημών για να περάσουμε στα κλινικά, στη διάγνωση, στη θεραπεία και τον υπογονατισμό της όψιμης ένταξης. Πάμε να δούμε τη διάγνωση. Είπαμε λοιπόν ότι για να μην βγαίνει από εδώ το στερόνι, άρα λοιπόν να χαρακτηριστώ εγώ υπογοναδικό, μπορώ να έχω βλάβε σε δύο επίπεδα. Είτε ψηλά, σε επίπεδο υποθαλάμου υπόφυση, άρα λοιπόν δεν βγαίνει GNRH ή δεν βγαίνουν γοναδοτροπίνε. Το ίδιο πρακτικά είναι από κλινική άποψη, είναι δευτεροπαθή υπογοναδισμό, κεντρικό επίπεδο, ή το πρόβλημά μου να εδράζεται σε επίπεδο όρχιο, να έχει όρχη μια βλάβη και να μην παράγουν τα κύτταρα Leidig ε, Εδώ βλέπετε μία σειρά από αιτίε που κάνουν υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό, η δευτεροπανθή αν θέλετε, δηλαδή κεντρική βλάβη, βλάβη σε επίπεδο υποθαλάμου ή υπόφυσης. Λεί. Λείπουν οι γοναδοτροπίνες, ε, αυτό το λέμε σύνδρομο Κάλμαν, αν συνοδεύεται από ανοσμία, μερικές φορές δεν συνοδεύεται. Υπόψη το σύνδρομο Κάλμαν είναι από τα πιο πετυχημένα σύνδρομα από άποψη ε, προσέγγιση, διαγνωστικής προσέγγισης, περίπου το 50% το εξηγούμε σήμερα με διαφορετικές μεταλλάξεις. Σε εσά και περιμένει στην Πάτρα, ξέρετε το φίλο μου τον Νεοκλήτο Γεωργόπουλο, το, το Εντοτζίν. Εκεί άρα λοιπόν, αν πάρετε μια σταγόνα αίμα και τη στείλετε στην Πάτρα, στον Νεοκλήτο Γεωργόπουλο, θα το στείλει κατά πάσα νόητα στη Βοστόνη και θα σα πει 12 διαφορετικά πιθανά γονίδια που έχετε και τα λύσαμε όλα. Ξέρουμε λοιπόν την αιτία του κεντρικού υπογοναδισμού σα, και ποια είναι η πρόγνωσή του. Αυτό που λέγατε πριν, κύριε Χατζηχρήστου, πόσο σημαντικό είναι να μην έχουμε μόνο αδρά πράγματα, αλλά ξέρουμε την αιτία των πραγμάτων, όπου είναι γενετική τουλάχιστον. Η αρχέτυπη πάθηση σε αυτή είναι το σύνδρομο Κάλμαν, δηλαδή να λείπουν οι γονατοτροπίνε. Στην ουσία δεν έχω GNRH, άρα λοιπόν δεν θα έχω και FSH, LH, άρα λοιπόν δεν θα έχω και παραγωγή τη τοστερόνη, με αποτέλεσμα να εμφανιστώ με αυτέ τι κλασικέ ευνουχοειδικέ, όπω τι λέμε, αναλογίε. Εδώ έχω ζωγραφίσει ένα τετράγωνο, είναι τετράγωνο, και εδώ είναι μια μέση γραμμή που πρέπει να περνάει κανονικά από την ειδική σύμφυση. Από τι χαρακτηρίζονται οι ευνουχοειδεί αναλογίε, κάτι περισσεύει από το τετράγωνο πάνω κάτω. Συγκρίνω ύψο με άνοιγμα χεριών. Τι είναι μεγαλύτερο, Το άνοιγμα των χεριών. Ωραία. Και συγκρίνω το κάτω μισό με το πάνω μισό. Τι είναι ψηλότερο, Όχι. Εδώ έπρεπε να περνάει το πάνω από το κάτω το μισό. Αν μετρήσετε το ύψο δηλαδή, θα πέσει ακριβώ την ειδική σύμφυση. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι το κάτω είναι πιο ψηλό από το πάνω. Άρα ευνουχοειδικές αναλογίες σημαίνει ότι το άνοιγμα των χεριών, όπως ο διαμαντίδης, είναι μεγαλύτερο από το ύψος, ενώ από ότι <συσχε> δεν σημαίνει ότι είναι υπογοναδικός. Ε? Και από την άλλη μεριά το κάτω το μισό του ύψους είναι ε, μεγαλύτερο από το πάνω μισό. Γιατί, γιατί το άνοιγμα των χεριών μου είναι μεγαλύτερο από το ύψος μου, απλό μαθηματικό μοντέλο, δεν θέλει καθόλου παθολογική φυσιολογία. Όχι. Αν δεν έχω τεστοστερόνι, που γοναδικό είναι, έχει Κάλμαν, τότε δεν θα κλείσουν τι στα κόκαλά μου. Η επιφύση, άρα λοιπόν θα μπορέσω να, να ψηλώσω περισσότερο. Αυξητική ορμονία έχω. Ποια κόκαλα όμω θα μακρύνουν περισσότερο, τα μακρά ή τα βραχεία, η σπόνδυλη. Τα μακρά. Άρα, λοιπόν εδώ βλέπετε έχω μόνο μακρά για να κάνω το σπαμ, ενώ εδώ έχω εδώ μακρά και εδώ βραχαία. Άρα λοιπόν το άνοιγμα των χεριών θα βγει μεγαλύτερο. Όπως και εδώ, το κάτω μισό που αποτελείται από μακρά οστά, θα μου βγει μεγαλύτερο από ό,τι το πάνω μισό που τα αποτελείται από σπονδύλους και κρανίο. Έτσι προκύπτουν οι ευνουχοειδεί αναλογίε. 3-4 εκατοστά, με έως 3 εκατοστά δικαιούστε να τα έχετε. Πάνω από εκεί αρχίζετε να ψάχνεστε. Φυσικά μπορούμε να έχουμε και άλλα πράγματα εκτός από Κάλμαν, όπου δεν υπάρχει τίποτα ανατομικό, λειτουργικό είναι το πρόβλημα. Λείπουν οι νευρώνες που παράγουν GNRH και να έχετε έναν όγκο στην υπόφυση. Βλέπετε έναν κλασικό όγκο στην υπόφυση, εδώ και εδώ, κάτω από το οπτικό χίασμα, και που παράγει αυτά τα περίφημα αμφικροταφικά πεδία. Έχω δει 200 όγκους στην υπόφυση, κανένα με αμφικροταφική αμυανοψία δεν έχω δει. Όλα είναι όπου ακριβώ για να κάνει ένα ασθενή ακριβώ αμφικροταφική ημιανοψία. Θα πρέπει ο όγκο να είναι μαθηματικά ακριβώ στη μέση εδώ. Πράγμα που δεν συμβαίνει ποτέ. Ο λόγο που κάνω αμφικροταφική ημιανοψία είναι ότι οι εσωτερικέ ίνε χιάζονται ενώ οι εξωτερικέ είναι αχίαστε. Άρα λοιπόν, τι πιέζει ο όγκο, τι εσωτερικέ. Οι εσωτερικέ ίνε καταλήγουν εδώ εσωτερικά στον αμφιβληστροειδή, το οποίο εσωτερικό του αμφιβληστροειδού στο ορεινικό βλέπει το εξωτερικό, το κροταφικό πεδίο. Άρα λοιπόν γι' αυτό έχω την κλασική όραση ότι δεν βλέπω τα πλάγια. Οδηγάω και ξαφνικά μου φεύγουν αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά. Είναι από τα πρώτα συμπτώματα σε αυτού του ασθενεί. Αλλά σα είπα, ανάλογα με το που πιέζει ο όγκο, μπορεί να έχετε διάφορε διαταραχέ στην όραση. Και βέβαια ένα άλλο πράγμα που μα ενδιαφέρει είναι ότι η υπόφυση βγάζει μια σειρά από άλλε ορμόνε Άρα λοιπόν αν έχω έναν όγκο στην περιοχή ε, είναι πολύ πιθανόν να μου λείπουν και οι άλλες ορμόνες και αυτές ο ενδοκρινολόγος θα τις ψάξει. Ένα άλλο πράγμα το οποίο μπορεί να χρειαστεί να το κάνει είναι αυτό το GNRH test που λέμε μερικές φορές. Το κλασικό σύνδρομο Κάλμαν πάρα πολύ απλά έχετε πολύ χαμηλή τεστοστερόνη και πολύ χαμηλέ γονατοτροπίνες. Μηδέν. Υπάρχουν αντίθετα όταν το πρόβλημα θα πούμε σε ένα λεπτό είναι περιφερικά έχετε ψηλές γονατοτροπίνες. Μερικέ φορέ οι γοναδοτροπίνε είναι στη μέση και δεν μπορείτε πολύ καλά να το καταλάβετε. Πάρα πολύ απλά δίνεται GNRH. Αν όλα δουλεύουν φυσιολογικά από πάνω, ο ασθενή θα απαντήσει. Άρα λοιπόν, αν κάνουμε μια ένεση GNRH και μετρήσουμε σε 30 και σε 60 λεπτά, θα δούμε ψηλή FSHLH, που σημαίνει ότι όλα είναι καλά επάνω. Ενώ αντίθετα, αν δείτε μια flat απάντηση, σημαίνει ότι έχω μια κεντρική βλάβη. Πείθομαι λοιπόν μέσα σε 30 λεπτά τη ώρα ότι πράγματι πρόκειται για μια κεντρική βλάβη παρά για μια περιφερική, για μια βλάβη των όρχιων. Αυτά που θα κάνει ο ενδοκρονολόγος σας είναι ίσως να κάνει τη δοκιμασία GNRH, να κάνει μια μαγνητική και να ψάξει τις υπόλοιπες ορμόνες, έξι ορμόνες παράγει ο πρόσθετο λοβός της υπόφυσης, αυξητική, προλακτίνη, τις δύο γοναδοτροπίνες που είναι και το αίτιο του προβλήματος, TSH και ACTH. Άρα λοιπόν ψάχνοντα αυτές τις ορμόνες, πολύ εύκολα θα σας πει αν έχουμε όγκο, αν δεν έχουμε, τι άλλο πρόβλημα έχουμε και πώς μπορούμε να το, να το αντιμετωπίσουμε. Η άλλη περίπτωση, ο υπεργοναδοτροφικός δοτροφικός υπογοναδισμός, είναι να έχω ένα πρόβλημα σε επίπεδο όρχιων. Σε αυτή την περίπτωση ασφαλώς πάλι χαμηλά τα ανδρογόνα, χαμηλή είτε στο στερόνι, αλλά από την άλλη μεριά η υγιής υπόφυση, ο υγιής υποθάλαμος κάνει ό,τι μπορεί για να διαγύρει αυτούς τους όρχες. Άρα λοιπόν οι FSH και οι LH θα είναι πάρα πολύ ψηλέ. 30, 40, 50 τιμέ που βλέπουμε στο αρχιετυπικό σύνδρομο του υπέργονα υπογοναδισμού, που είναι το σύνδρομο Κλαϊνεφέρτερ. Και βλέπετε και άλλες αιτίε, πολλές από τις οποίες τις ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, τις ορχικές αιτίε. Να λοιπόν και μία εικόνα του σύνδρομου Κλαϊνεφέρτερ, πάλι με τις ευνοχοειδικές αναλογίες, αλλά και από μια σειρά από άλλα χαρακτηριστικά. Πολύ συχνό σύνδρομο, πολλές φορές αναρωτιέμαι κύριε καθηγητά, ένα στα 500 ε, είναι η επίπτωση του Κλαϊνεφέρτερ, -E έτσι περίπου. Ένα στι 500 γεννήσει άρνο, πού είναι όλα αυτά τα Κλαϊνεφέρτερ. -E Φαίνεται ότι τα χάνουμε. Αν υπολογίζετε ένα στα 500, έπρεπε να βλέπουμε αρκετά Κλαϊνεφέρτερ -E και νομίζω ότι βλέπουμε λίγα. Πάρα πολλά χάνω, έρχονται σαν υπογονιμότητε, δεν, δεν, τα πιάνουμε σαν υπογονι... υπογοναδισμού και έρχονται σαν αζωοσπερμίε, α πούμε, και δεν ξέρω πώ λύνεται το πρόβλημα χωρί ποτέ να μπει η διάγνωση. Τι θα έχει στην κλινική του εικόνα ο υπογοναδικός. Σα έδειξα πριν τον Δαβίδ. Ο κύριο Χατζηχρήστου με έβαλε να δουλέψω 150 ώρε για αυτό το σεμινάριο. Μόνο 5 ώρε μου πήρε να φτιάξω στο Photoshop ένα τέτοιο Δαβίδ. Άρα λοιπόν βλέπετε ε, όλα τα κακά που μπορεί να κάνει, την κεντρική εναπόθεση του λίπους, ε, γυναικομαστία, λιπομαστία κυρίω, δεν είναι αύξηση του μαζικού αδένα, κυρίω λιπομαστία και όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να κάνει η έλλειψη τη τεστοστερόνη στον, στον Ωραία, λοιπόν, αυτή είναι η κλινική εικόνα. Και τι θα ρωτήσω εγώ στον ασθενή, εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Δεν έχουμε πολύ καλέ ερωτήσει με τι οποίε να τεκμηριώσω. Μιλάω για ιστορικό τώρα, έτσι. Να τεκμηριώσω τον υπογοναδισμό. Εδώ βλέπετε μία μελέτη καναδική που ήδη είναι του περασμένου αιώνα, 1999 που τη μεταφράσαμε στην Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία, 10 ερωτήσεις, Δύο από αυτέ φαίνεται ότι ήταν σημαντικέ. Η ελάττωση τη για σεξ, το ελαττωμένο λίμπιντο λοιπόν, και η ποιότητα των στήσεων. Πρακτικά μέχρι τώρα δυσκολευόμουν να τα ρωτήσω όλα αυτά. Ξέρετε, είναι τόσο μη ειδικά πράγματα που ναι, θα σα πούν στα μισά και όχι στα άλλα μισά. Δύο πράγματα που ρωτούσα ήταν οι πρωινέ στήσει. Είναι κάτι σημαντικό. Το ξέρει το θυματιόν. Έχετε πρωινέ στήσει. Αν σου πει ναι, είχα, όχι κάθε μέρα προφανώ, αλλά είχα κάποιε φορέ και τώρα δεν έχω καθόλου. Είναι κάτι που μπορεί να το ποσοτικοποιήσει. Ένα δεύτερο που ρωτάω καμιά φορά είναι το, το pattern του ξηρίσματο. Δηλαδή, όταν ήμουν στρατιώτη, για να φαίνομαι κάθε μέρα ξηρίσματο, ήθελα να ξηρίζομαι κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα το πολύ. Και τώρα ξηρίζομαι μια φορά την εβδομάδα. Είναι πάλι κάτι που έχει μια αδρή ποσοτικοποίηση. Αλλά αυτό είναι δικό μου και προσωπικό. Να σα πω τι λένε τα δεδομένα. Να σε. Μια ερώτηση, Δημήτρη. Βέβαια. Ε, οι μεταξελίξει που έχουν βγει τροποποιήσει στο ερωτηματολογίο έχουν κάποιο νόημα ή είναι στα ίδια επίπεδα. Τελευταία μελέτη, να σα πω κάτι να χαρείτε, γιατί ανεβάζει πολύ τη σεξολογία. Από το Fred Wu η μελέτη εμά. Ε, περίπου 3.500 άτομα με λέιτον σε τυπογοναδισμό. Κάτω από 11, κάτω από 300 τόσο. Ποια ερώτηση προβλέπει αν αυτό ο συγκεκριμένο άνδρα έχει τεστοστερώνει κάτω από 300 ήταν τρία σεξουαλικά ερωτήματα. Ήταν ούτε το πώς αισθάνεστε, ούτε το well-being, ούτε ξέρω εγώ βάλατε λίπος, ούτε το ξύρισμα που είπα. Ήταν η ποιότητα των στήσεων, ήταν ε, τα morning erections δηλαδή, ήταν οι, οι στήσει αυτές καθ' αυτές, η αισθητική δυσλειτουργία και ένα τρίτο θα σας το πω σε ένα λεπτό. Αλλά και τα τρία ήταν sexual function. Δηλαδή είναι ο καλύτερος τρόπος να προβλέψεις αν ένας άνδρας είναι υπογονωδικός. Θα το μετρήσουμε σε λίγο, θα δούμε και την τεστοστερώνη αλλά σεξουαλικά φαίνεται ότι είναι αυτά που, τα, τα, στοιχεία που έχουν την μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα. Αυτό αναζητούμε Μπο, σε αυτά. Μπορώ στις... να το ρωτάω ανάστροφα, δηλαδή να πω ότι ένας ο οποίος έχει μια χαρά στήσεις, θα λυπά, ότι είναι πολύ δύσκολο να έχει υπογονατισμό ή όχι. Δύσκολο. Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Χατζηχρήστου, είναι ότι, όπως και στα ιστρογόνα, μας λείπει ένας πολύ καλός δείκτης, βιολογικός βιολογικό δείκτη τη δράση τη θεστοστερόνη. Εσεί και εγώ έτσι, μπορεί να είμαστε μια χαρά άνδρε και εσεί να έχετε 700 θεστοστερόνη, γιατί τόση χρειάζεται και εγώ να έχω, δεν λέω 150, αλλά να έχω 350 και να είμαι μια χαρά. Να έχουμε διπλάσια θεστοστερόνη, ή εγώ τα γένια μου να είναι αραιά, που σημαίνει ότι πραγματικά οι θύλακοι των τριχών εδώ έχουν. Δεν έχουν μεγάλη ευαισθησία, άρα λοιπόν για να αφήσω εγώ γένια παπά θα πρέπει να προσπαθώ χρόνια ας πούμε και ο άλλο γίνεται αρκούδα με το παραμικρό. Και είμαστε μια χαρά άνδρες με τη φυσιολογική σπερματογέννηση, με τα παιδιά μα, με τη λίμπιντο, με, με τι στήσει μα, με οτιδήποτε άλλο θέλετε. Δηλαδή, πολύ μεγάλη μεταβλητότητα. Δεν υπάρχει καλό βιολογικό δείκτη του τι σημαίνει 300 τεστοστερόνι ή 400 τεστοστερόνι. Αν θέλουμε να το θεραπεύσουμε, θα πρέπει να θεραπεύσουμε τρία πράγματα. Το κλινικό σύνδρομο, το Δαβίδ που είδατε στην εικόνα, γι' αυτό παραπονιέται ο ασθενή, τον Παχύ Δαβίδ το ορμονικό σύνδρομο, να τη φέρω και την τεστοστερόνη στα φυσιολογικά του και βέβαια και άλλα πράγματα που δεν βλέπω όπως η οστεοπόρωση. Έτσι, θα έχουμε ανδρική οστεοπόρωση χωρίς αυτό. Δράει τεστοστερόνη στην οστεοπόρωση πέραν πάσης αμφιβολίας. Θα μπορούσα να σας πω 100 μελέτες. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε αυτό που ρώτησε ο καθηγητής προηγουμένως. Άνδρες υπογοναδικοί που άλλοι έχουν κακό κόκαλο οστεοπόρωση και άλλοι έχουν καλό κόκαλο. Φαίνεται σε κάποιου το κόκκαλο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και θέλει στο και νωρί την κάνουν την οστεοπόρωση και άλλοι με τα ίδια επίπεδα δεν την κάνουν. Όλοι όμω θα βελτιωθούν. Αυτοί που είναι φυσιολογικοί με την υποκατάσταση θα παραμείνουν φυσιολογικοί και αυτοί που έχουν οστεοπόρωση ή οστεοπαινία θα μπουν προ το φυσιολογικό. Άρα λοιπόν, δείτε, μετρήστε και μια μέτρηση οστική πυκνότητα, μήπω ο υπογοναδικό σα άνδρα έχει ε, και οστεοπόρωση και να ξέρετε ότι αν αποφασίσετε να του δώσετε το στερώνει, είτε στο αυτή θα τον ε, βοηθήσει και δεν χρειάζεται να δώσετε διφοσφονικά ή άλλη θεραπεία για την οστεοπόρωση. Πότε δεν θα δώσουμε ε, ε σε αυτούς τους άνδρες, γιατί η θεραπεία είναι η τεστοστερώνη, καλύτερα από μένα τα ξέρετε, ε, ασφαλώς ο καρκίνος του προστάτη, ο σπάνιος αλλά υπαρκτός καρκίνος του μαστού στον άνδρα, περίπου 1 η αναλογία άνδρας με γυναίκα, καλοήθη υπερτροφία με απόφραξη, σύνδρομο υπνικής άπνοιας, όλα αυτά αν δεν είναι θεραπευμένα, Αντίθετα, δεν βρήκα πουθενά evidence. Ακούσατε πριν πώ προσεγγίζουμε τα θέματα τον καθηγητή. Ε, ότι η ηλικία από μόνη τη αποτελεί αντένδειξη. Δηλαδή, είσαι 52 χρονών, απαγορεύεται από εκεί και πάνω να πάρει ε, 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 ε τεστοστερόν. είσαι 60 χρονών, ή είσαι 72 χρονών. Δεν βρήκα πουθενά evidence ότι κάποια συγκεκριμένη ηλικία, οποιαδήποτε, από μόνη τη αποτελεί αντένδειξη χορήγηση. Συγγνώμη πάλι, πλην των νέων Εκεί πέρα γιατί η κατάχρηση που ουσιαστικά κάνει. Α, μιλάτε για κατάχρηση, ναι. ναι. Εκεί πια μιλούμε για, το... α, για την εθνική α, ομάδα που... Ακριβώ, γιατί κάποιε πτώσει θεσμοστερώνει. Βλέπουμε κάποιε θεραπείε θεσμοστερώνει σε νέα άτομα που είναι και σε γόνιμη περίοδο. Δεν το συζητούμε. Είτε σαν θεραπεία ε, υπογονιμότητο. Θα το συζητήσουμε στην αζωοσπερμία πολύ καλά. Τι μπορείτε να κερδίσετε και τι μπορείτε να χάσετε από αυτό το πράγμα. Σαν θεραπεία, σαν ό,τι θέλετε, έτσι. Να μην πω για το ντόπινγκ, να μην πω για το lifestyle του να αλήφομαι με, με ό,τι θέλετε. Τώρα, σαν ένα τελείω ναή βαδαή, ε, η πρώτη μου σκέψη δεν θα ήταν ότι η τεστοστερόνη κάνει καρκίνο του προστάτη. Αν πράγματι αυτό ίσχυε ω βασική παθοφυσιολογική γνώση, τότε θα περίμενα με την αύξηση τη ηλικία, όπου Πέφτουν τα επίπεδα τοστερόνης, έτσι δεν είναι, δεν έχουμε στα 80 μας την τεστοστερόνη που έχουμε στα 20 μας, να ελαττώνεται η επίπτωση του καρκίνου του προστάτη. Ενομίζω ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Άρα λοιπόν η, σχέ, η σχέση τους δεν είναι κατανάγκη θ, σχέση αιτία αποτελέσματος. Τι τεστοστερόνη μπορούμε να δώσουμε, Αυτή είναι η τεστοστερόνη. Παρακαλώ. <κοίγε> αυτό το τελευταίο ίσω να μην αποτελεί ισχυρό επιχείρημα, καθότι Α, η καρκινογέννηση ε. έχει αρχίσει αρκετά νωρίτερα. Καθόλου δεν θα Έτσι. διαφωνούσα με αυτό το πράγμα, απλώ μια σκέψη έβαλα. Συμφωνώ απολύτω. Και ασφαλώ η τεστοστερόνη δεν αποτελεί φάρμακο για τον καρκινογεννητή. Αν, στα... Αν έχει ξεκινήσει η καρκινογέννηση, όχι μόνο δεν θα τη σταματήσει, αλλά προφανέστατα θα την επιταχύνει. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Μου λείπει τεστοστερόνη, θα έπρεπε να δώσω τεστοστερόνη. Το πιο απλό πράγμα. Έτσι δεν μπορώ να δώσω τεστοστερόνη γιατί αν την καταπιώ θα μείνει μέσα στο αίμα μου για λίγα λεπτά. Θα περάσει μια-δυο φορέ από το σηκώτη και τελείωσε αυτό ήταν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταπίνω ένα χαπάκι τεστοστερόνη κάθε ώρα για να έχω επίπεδα τεστοστερόνη. Άρα λοιπόν πάρα πολύ απλά στο μόριό τη, στη θέση 5, στη θέση 17, στη θέση 19, βάζω κάποια αλκύλια ή κάνω εστέρε, μια αλκοόλη είναι η τεστοστερόνη, ή κάνω τεστοστερονη εδώ, ώστε να την κάνω φαρμακοκινητικά να δράσει περισσότερο. Άρα λοιπόν σήμερα τα χάπια τη τεστοστερόνη, αυτά τα αλκυλιωμένα που δεν πρέπει να τα παίρνω κάθε ώρα αλλά τρει-τέσσερι φορέ την ημέρα, δεν τα χρησιμοποιώ πρακτικά καθόλου. Μπορώ να σκεφτώ μία ή δύο εξαιρέσει, αλλά είναι οι εξαιρέσει των εξαιρέσεων. Δεν κάνουμε σήμερα υποκατάσταση τεστοστερόνη με τεστοστερόνη από του στόματο. Γιατί θέλει τέσσερι φορέ την ημέρα, γιατί κάνει πατοτοξικότητα, γιατί, γιατί, γιατί. Έχω λοιπόν την κλασική μου την τεστοστερόνη που μπορώ να τη δώσω κάθε δύο με τρει εβδομάδε. Εδώ είναι τα φυσιολογικά μου όρια της τεστοστερώνης, όπως αυτά τα ορίζω. Θέλετε από 250, θέλετε από 300, μέχρι 700, 800, όσα θέλετε, όσο λέει το εργαστήριό σας. Είμαι υπογοναδικός, βρίσκομαι εδώ. Κάνω την ένεσή μου των εστερών, ε, θα ανέβουν τα επίπεδα, προσπαθώ να μην ανέβουν πολύ, ρυθμίζω τη δόση και βέβαια τη δεύτερη, την τρίτη βδομάδα θα πέσουν και όταν φτάσω στα κατώτερα φυσιολογικά κάνω την επόμενη ένεση, την επόμενη ένεση. Αυτό που έχει καταφέρει μια εταιρεία είναι να πάλι μέσω φαρμακοκινητική να κάνει έναν άλλον εστέρα ενδεκανοϊκή τεστοστερόνη που να μην κρατάει 2 με 3 εβδομάδε, αλλά να κρατάει 10 με 14 εβδομάδε, 12 εβδομάδε, 3 μήνε. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι εκεί κερδίζω με την έννοια αυτή που σα είπα ότι θα, κάνω, θα, λύσω το πρόβλημά μου με 4 ενέσει το χρόνο. Θα ξοδέψω 4-5 λεπτά και θα λύσω το πρόβλημά μου από άποψη θεραπευτικής. Βέβαια, από, άποψη, από άποψη φαρμακοκινητική, ακόμα καλύτερο είναι το τζελ, το οποίο κάθε μέρα, με, μετά τι δύο πρώτε τρει μέρε που θα το βάλω, με κρατάει στα ίδια επίπεδα. Το μειονέκτημα εδώ είναι ότι έχει την καθημερινότητα του άλυψε το τζελ. Εδώ σα δείχνω μόνο τα διαγράμματα τη φαρμακοκινητικης ε, όσον αφορά δύο-τρία πρακτικά πράγματα για το πώ θα υποκαταστεί στον ασθενή μου με εστέρεστε στο στερόνι. Εδώ βλέπετε έναν ασθενή που το παρακάναμε, κάθε εβδομάδα δίναμε. Άρα λοιπόν, ω που να πε και που έπεφτε στο να δίρτησε στο στερόνι, ήταν πάνω από τα φυσιολογικά. Άρα λοιπόν, τον είχαμε συνεχώ τον άντρα εκεί πάνω. Καμία μελέτη δεν έδειξε ποτέ ότι αν εμένα η τεστοστερόνη μου πρέπει να είναι στα 500 και εγώ την κάνω 1000, πετυχαίνω κάτι καλύτερο. Στην καρδιά μου, στα κόκαλά μου, στη σπερματογέννησή μου, οτιδήποτε άλλο. Μάλλον χειρότερα πράγματα θα πετύχω παρά καλύτερα. Εδώ βλέπετε είτε τροποποιώντας τη δόση, συνήθως είναι 250 mg, είτε ανοίγοντα τα διαστήματα. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει κανείς πρακτικά, ταλαιπωρεί μια φορά λίγο τον άρρωστο, την πρώτη φορά που θα του ξεκινήσει την ένεση, να του μετρήσει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη βδομάδα. Δηλαδή, στο zenith αν θέλετε, στο medium και στο ναδύρ, οπότε παίρνει μια αίσθηση της καμπύλης, Οπότε μπορεί κανεί είτε να αλλάξει τι δόσει, είτε το πιο πρακτικό να αλλάξει τα μεσοδιαστήματα. Να πει κάθε δύο εβδομάδε, κάθε τρει, κάθε τέσσερι εβδομάδε. Δύο με τέσσερι εβδομάδε πηγαίνουμε συνήθω σε αυτά τα ενέσημα. Ανεπιθύμητε. Αυτά είναι αποδεδειγμένα. Ακούσατε τον καθηγητή Evidence Based Medicine, η πατοτοξικότητα, αλλά αφορά τα από του στόματο. Αυτά περνούν από το ύπαρ. Τα άλλα όχι. Επίταση συμπτωμάτων υπερπλασία, διαταραχέ θυμικού, επίταση συμπτωμάτων υπνική άπνοια, πολύ ανεβαίνει καμιά φορά ο αιματοκρίτη. Η δυσλιπιδεμία είναι σαφώ υποδιαρεύνηση. Αν είμαι υπογοναδικό, δυσλιπιδεμικό θα είμαι. Έτσι, ο ασθενή που έχει χαμηλή στο στοστερόνη, θυμάστε τον Παχύ Δαβίδα, έχει κακά λιπίδια. Άρα αναμένεται να τα βελτιώσω μάλλον. Έτσι. Αν κάνω κατάχρηση, ακούσατε τον κύριο Χατζηχρήστου και το παριστώ, τότε πάλι θα τα χαλάσω αυτό, το γιου που λέμε στην ενδοκρονολογία, ότι είμαι καλά όταν έχω φυσιολογικά επίπεδα. Αν είμαι είτε υπογοναδικό είτε εντοπαρισμένο, έχω δυσλιπιδεμία. Καρδιαγκιακή νόσο, ισχύει το ίδιο, καλοή υπερπλασία του προστάτη, καρκίνο του προστάτη. Αν προκαλεί καρκίνο του προστάτη, αυτό είναι η υποδιερεύνηση. Αν υπάρχει, σαφέστατα δεν θα τον θεραπεύσει. Έτσι. Για δε την επιθετική συμπεριφορά. Δεν θα το έλεγα, δεν το βλέπω στη βιβλιογραφία. Υπάρχουν κάποιε διαταραχέ του θυμικού. Σα λένε κάποιοι ασθενεί, Αλλιώ αισθάνομαι την πρώτη εβδομάδα τη έννοια που η τεστοστερόνη μου είναι εκεί παρά την τρίτη. Το αλλιώ μπορεί να σημαίνει καλύτερα ή χειρότερα. Έτσι, οπότε το παίρνετε και αυτό υπόψη. Αλλά να κάνει πραγματική επιθετική συμπεριφορά η τεστοστερόνη με την έννοια ότι να κλείσουμε στη φυλακή όποιο έχει τεστοστερόνη πάνω από 700 δεν τεκμηριώνεται στη βιβλιογραφία. Τι θα παρακολουθούσα, αίσθημα ευεξία, αρτηριακή πίεση, οπωσδήποτε θα τον έστειλνα στον ουρολόγο μου ως ενδοκρονολόγος για να κάνει τη δακτυλική και τα κομμάτια που του αναλογούν, ό,τι και να κάνετε δεν με πείθετε ότι μπορείτε να πιάσετε έναν θηροειδή καλύτερα από μένα. Με την ίδια λογική είναι αδύνατο να φανταστώ ότι μπορώ να πιάσω ένα προστάτη καλύτερα από εσάς. Πώς να το κάνω. Άρα λοιπόν θεωρώ εντελώς δεδομένη τη συνεργασία των ειδικοτήτων σε αυτό. Ο ορολόγος δεν μπορεί να λείπει από μια τέτοια παρακολούθηση. Γενική αίματος, για να μην κάνω πολυκυταρμία, ε, πάνω από 50, υπατικά ένζημα, φοβάμαι την τοξικότητα, αλλά κυρίω τα από του στόματο, το λιπιδεμικό προφίλ, είπα ότι περιμένω μάλλον να το καλυτερεύσω, αλλά να το δω, παρακαλώ, το PSA που το ξέρετε καλύτερα από μένα, την ολική τεστοστερόνη και την SHBG. Να σχολιάσω ένα λεπτό αυτό το θέμα. Στην ενδοκρινολογία προτιμούμε να μετρούμε τις ελεύθερες ορμόνες. Γιατί είναι το ελεύθερο κλάσμα. Δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο με τα συνδεδεμένα, με το αν έχω ψηλή, χαλμηλή, αλβουμίνη, νεφρική, ανεπάρκεια, SHBG, ψηλά, χαμηλά. Ξεμπερδεύω μετρώντας το ελεύθερο κλάσμα που είναι και το βιολογικά ενεργό. Εδώ είναι εξαίρεση. Δεν μετράμε την ελεύθερη τεστοστερόνη, επιτρέψτε μου ένα αναφορισμό, ποτέ. Γιατί ποτέ, γιατί αν, για να το μετρήσετε με την μέθοδο που πραγματικά πρέπει, το equilibrium διάλυση, το κάνουν τρία εργαστήρια στον κόσμο την τελευταία φορά που κοίταξα. Και κανένα δεν είναι στη Βασιλική όλα. Άρα λοιπόν, πάρα πολλά εργαστήρια δίνουν ελεύθερη τεστοστερόνη, μετρούν ελεύθερη τεστοστερόνη οι άνθρωποι, για όνομα του Θεού, αλλά δεν είναι με equilibrium διάλυση και από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα είναι, δεν έχουν συσχέτιση με, όλα τα άλλα, με όλε τι άλλε τεστοστερόνε που θα μετρήσετε. Άρα λοιπόν παρακαλώ μη μετράτε ελεύθερη, μετρήστε ολική, φτάνει στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων και αν θέλετε πάρα πολύ εύκολο μετρήστε SHBG, δεν χρειάζεται καν να μετρήσετε τα αλβουμή, SHBG και με τους τύπους που θα βρείτε στο διαδίκτυο, υπάρχουν περισσότεροι από ένα, μπορείτε να υπολογίσετε την ελεύθερη τεστοστερόνη. Κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να μετρήσετε τη Αν την πείτε το μικροβιολόγο σα μπορεί να το κάνει. Βάζει θηικό αμμόνιο, κατακρυμνίζεται αυτό το κομμάτι, μένει μόνο αυτό και η τεστοστερόνη που μετράει είναι ιδιοδιαθέσιμη. Πιάνει δηλαδή, βγάζει αυτό το κομμάτι απ' έξω, το κατακρυμνίζει και αφήνει μόνο αυτή. Αλλά δεν χρειάζεται συνήθω. Ολική τεστοστερόνη και SHBG για να έχετε μια αίσθηση του πού βρισκόμαστε εκεί. Συγγνώμη λίγο, ε, την φόρμουλα αυτή μπορείτε να τη βρείτε τα links μέσα από το -Eurotools. Υπάρχουν εκεί πέρα στη σελίδα του ημόπου. Και έχετε του Βερμόιλε νομίζω, ή ε, παραπάνω από έναν τύπος. Πάρα πολύ καλό. Να μιλήσουμε λίγο και για τον υπογοναδισμό όψιμη έναρξη και εδώ α, διάφορα πράγματα και θα ήθελα πραγματικά τη γνώμη σα. Δύσκολα θα βρω συγκεντρωμένου τόσου ειδικού. Στη γυναίκα συμβαίνει αυτό. Σχετική συγκέντρωση ορμονών τη οθήκη. Ποιε είναι οι ορμόνε τη οθήκη, τεστοστερώνει, στραδιόλη, προγεστερώνει και κάποια στιγμή η γυναίκα αρχίζει να χάνει οθυλακιορυξίε, πέφτει προγεστερώνει, 40 τόσο, και κάποια στιγμή που στην Ελλάδα είναι γύρω στα 50 με 51, έρχεται το φαινόμενο που λέμε εμινόπαυση. Δηλαδή πέφτει και η τεστοστερόνη, αλλά πολύ λιγότερο. Και αυτό που πέφτει κυρίω, αν δεν μηδενίζεται, πάει στο 10% περίπου τη παραγωγή, είναι η, η στραδιόλη. Άρα λοιπόν γι' αυτό και πολλέ γυναίκε βγάζουν λίγο τρίχε. Όχι γιατί ανεβαίνει η τεστοστερόνη του στην εμινόπαυση, αλλά γιατί αλλάζει ο λόγο τεστοστερώνει προ εστραδιόλη υπέρ τη Άρα λοιπόν, βιολογικό φαινόμενο συμβαίνει στα 50 με 51, εκτό αν έχω πρώιμη ή άλλα πράγματα, και το βλέπω άμεσα γιατί σταματάει η περίοδο στη γυναίκα. Δεν θα μπορούσε να το είχε κάνει πιο εύκολο η φύση για να διαγνώσω τον υπογοναδισμό, τον οποίο ονομάζω φυσιολογική ε, Αντίθετα στον άνδρα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Το Εδώ... ότι δεν πέφτει, συγγνώμη, το ότι δεν πέφτει, ο ίσω μα δικαιολογεί και την σεξουαλική επιθυμία που διατηρείται. Θα μπορούσε, κύριε Χατζηχρήσου. Ε, το βλέπουμε πολύ συχνά τελευταία. Δηλαδή, γυναίκε με τεμινοπαυσιακέ με πραγματικά πολύ μεγάλη διάθεση. Μετρημένη η τεστοστερόνι είναι χαμηλότερη. αλλά <laughs> υπάρχουν, θα σα πει. είναι χαμηλότεροι, βλέπετε. Δεν ανεβαίνει η τεστοστερόνι, Αλλά πέφτει πολύ λιγότερο από ότι η Υπάρχουν. <laughs> ε... Βλέπετε τι συμβαίνει στον άνδρα. Καμία σχέση με το προηγούμενο διάγραμμα. Βλέπετε ότι έχω μία πτώση τη τάξη αδρά. Θυμηθείτε το 1% το χρόνο. Άρα λοιπόν είτε στο στερόνι μου από το πικ μου, έτσι μπήκα στην εφηβεία, πέφτει περίπου 1% το χρόνο. Λίγο λιγότερο η ολική, λίγο περισσότερο η ελεύθερη, αλλά περίπου 1%. Το χρόνο. Και βλέπετε τι μεγάλη διακύμανση υπάρχει στα αποτέλεσμα. Αν έχω εγώ μια συγκεκριμένη τιμή εδώ κάπου, είναι αδύνατο να πω αν ανοίξει σε ή σε 70. Βέβαια, αν τον έπαιρνα μακροπρόθεσμα αυτόν τον άντρα διαχρονικά, θα μπορούσα να δω μία πτώση. Αυτό που νομίζω ότι μπορεί να συμβεί, είναι ότι βέβαια καθώς περνάει ο χρόνος, πέφτει η ορχική μου λειτουργία. Τόσο η παραγωγή του σπέρματος, και αυτή πέφτει, όχι δραματικά, ε, όσο και η παραγωγή της θεστοστερώνης. Και αυτή πέφτει, όχι δραματικά. Αν λοιπόν αυτόν τον βαφτίσω φυσιολογικό, Κάποιον δηλαδή που στα 80 του δεν έχει την τεστοστερόνη του 20, αλλά ποτέ δεν περνάει κάποιο επίπεδο στη ζωή του που να γίνει υπογοναδικό με συμπτώματα και επιπλοκές, Κάποιοι άνδρες μπορεί να είναι εκεί, δηλαδή να πέφτουν περισσότερο. Είπαμε για τη βιοπικιλότητα, να περνούν ένα κάποιο όριο και να κάνουν ε, συμπτώματα. Και αυτού να βαφτίζουμε υπογονατισμό όψιμη έναρξη, αυτό που λέγαμε παλιά, άνταμ, πάνταμ, ανδρόπαυση. Δεν είναι καλή λέξη ανδρόπαυση. Ανδρόπαυση σημαίνει πάυση των ανδρών. Δεν πάβουν οι άνδρε, έτσι. Ούτε ανδρογονόπαυση θα μπορούσε να το πει κανεί, αλλά ίσω αυτή είναι μια καλή. Αν, Βερμόιλεν το έκανε εδώ, αν μετρήσετε, πάρετε επίπεδα τη στοστερόνη, είστε και λίγο αυστηροί και πείτε, ε, ας α πούμε, τα ε, 300, αν πέσουμε κάτω από 300 νάνογραμμα DL, τότε βλέπετε καθώς μεγαλώνει η ηλικία, ποιο ποσοστό των ανδρών μπορούν να θεωρηθούν υπογοναδικοί. Ε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι το 35% των ογδοντάριδων είναι υπογοναδικοί ένα στους τρεις και πρέπει να τους αρχίσουμε τη στοστερώνη. Όχι. Η απάντηση έρχεται αυτό που χρωστούσα στον καθηγητή από τη μελέτη του, του Fred Wu, πρόσφατα στο New England. 3.500 άνδρες, όλες τις ηλικίε, Έβαλαν σαν όριο τα 317, 317 είναι περίεργο Ο νούμερο, είναι 11 στα αγγλικά, άρα λοιπόν ένα, ένα μέσο επίπεδο αυτό, αυτό που θεώρησαν αυτοί οι υπογοναδισμοί. Τι προέβλεπε καλύτερα ποιο άνδρα αυτή τη ηλικία έχει κάτω από 317, Δεν χρειάζεται να σα μετρήσω. Τρι, τρία πράγματα θα ρωτούσα: Οι πτωχέ πρωινέ στήσει, αυτό που σα κοστούσε ήταν προφανώ η ελαττωμένη λίμπητο και η αισθητική δυσλειτουργία ούτε το πάχος, ούτε το ξύρισμα που έλεγα, τρία σεξουαλικά συμπτώματα που πολύ αδρά, σας παίρνει τρία δευτερόλεπτα να τα ρωτήσετε, ε, σας προσανατολίζουν. Βέβαια θα τη μετρήσετε και την τεστοστερόνη. Η επίπτωση αυτή της ομάδος των ανδρών, δηλαδή, που να έχουν αυτά τα συμπτώματα, να έχουν και όλα αυτά που βλέπετε, ελαττωμένη αιμοσφαιρίνη, οστική πυκνότητα και ε, τεστοστερόνη κάτω από 300, ήταν 2,3%. Ίσως λοιπόν το αληθινό εντό εισαγωγικών ποσοστό του low LOH είναι κάπου εκεί. Δηλαδή ένα 2 με 3% στο evidence βασίζομαι των ανδρών μια ηλικία και μετά, 50-60-70 που πραγματικά θυμηθείτε την προηγούμενη διαφάνεια είναι κάτω από ένα όριο και θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί την υποκατάσταση σε αυτούς τους άνδρες. Ε, Ποιου άνδρε θα σκεφτόμουν ότι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα στη ζωή του, ποιοι από εμά, όταν γίνουμε νέου, βλέπω, 70 ε, να, κάνουμε, να, να, ανήκουμε σε αυτό το 2-3% του πληθυσμού. Αν είχαμε ήδη μια ορχική πάθηση, αν είχαμε μια αποφρακτική αζωοσπερμία, αν είχαμε κρυψορχία βέβαια και ορχίτιδα, χημειοθεραπεία, δεν το ζητώ, κάποιε ανομαλίε. Διαβήτη τύπου 2, είναι απίστευτο το ποσοστό των ασθενών με διαβήτη που βλέπουμε να έχουν υπογοναδισμό. 50%, 40%, κάπου εκεί είναι τα νούμερα. Η διαβητική τύπου 2. Στη δική τη λειτουργία, φυσικά, ένας λόγος παραπάνω. Πολύ αδρά, κλείνω, ε, θα προσέγγιζα τον υπογοναδισμό όψιμη έναρξη κάπως έτσι. Συμπτώματα ή σημεία. Και συζητήσαμε προηγουμένως ποια είναι αυτά με τη μεγαλύτερη ειδικότητα. Ε, θα μετρήσω την πρωινή τεστοστερόνη, πάντα πρωινή τεστοστερόνη, η διαφορά μεταξύ πρωί και απογεύματο μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη. 30%. Κάναμε στην Αγγλία απογευματινά ιατρία, τα κόψαμε. Όλοι υπογοναδικοί βγαίνανε. Στα ιατρία τα 2-5, α πούμε, βγαίνανε όλοι υπογοναδικοί. Όλοι. Ένα μεγάλο ποσοστό. Είναι 30% κάτω. Άρα πρωινή τεστοστερόνη. Έτσι, όχι επειδή είναι απόγευμα, πήγαινε δίπλα στο μικροβιολόγο, α πούμε, έτσι στο ιατρείο μα. Πρωινή τεστοστερόνη. Αν είναι πάνω από 11, 317, δηλαδή δεν το συζητάω, δεν μιλούμε για αυτόν τον άντρα. Αν είναι borderline μεταξύ 250-230 και 310, τότε η SHBG μπορεί να σας βοηθήσει με το Calculated Index που θα βρείτε στη σελίδα του IMOP αν θα πάτε από εδώ προς τα εδώ. Και αν είναι υπογοναδικός, χαμηλείτε στο στερόνι, θα τη μετρήσετε άλλη μία ή δυο φορές να βεβαιωθείτε. Θα μετρήσετε FSH, LH, προλακτίνη, για να δείτε αν είναι από πάνω ή από κάτω, ψηλές γοναδοτροπίνες, χαμηλές γοναδοτροπίνες. Αν είναι από πάνω, παρακαλώ, τηλεφωνήστε στον ενδοκρονολόγο σας να κοιτάξει για κάτι κεντρικό. Ενώ αν είναι από κάτω και έχετε κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά σας με τη δακτυλική, με το PSA σας, θα μπορούσατε σε αυτή την ηλικία να σκεφτείτε ίσως ότι ανήκει σε αυτό το μικρό ποσοστό που θα μπορούσαν να βοηθηθούν. Για να πάμε στα συμπεράσματα. Ελπίζω να μην καταχάστηκα πολύ το χρόνο σας. Έτσι. Να πάμε στα συμπεράσματα. Υποσχέθηκα να πούμε βασικέ γνώσει για τη διάγνωση του πογανατισμού και από την άλλη μεριά για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια τη χρήση θεστοστερόνη, και να είμαι πρακτικό. Τρία πράγματα θα έλεγα. Η διάγνωση του πογανατισμού είναι σχετικά απλή, θεστοστερόνι, SHBG, FSH, LH συμπτώματα. Θέλει έναν αυξημένο βαθμό κλινική υποψία. Ένα σωρό κλαϊνεφέρτερ φέρτερ κυκλοφορούν γύρω μα με θεστοστερόνε 150 που δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα πάρα πολλέ φορέ σε υπογόνιμου άνδρε βλέπουμε και χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνη. Χωρί να είναι κλασικά υπογοναδικοί. Η υποκατάσταση με τεστοστερόνη, μιλάω για του κλασικού υπογοναδισμού, Κάλμαν Kleinferter σαφέστατα αποτελεί αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία, όπω για, για, κάποιον που ξέρει να χειρίζεται ασφαλώ την τεστοστερόνη. Και από την άλλη μεριά, στο θέμα τη διχογνωμία, στου ηλικιωμένου άνδρε με συγκεντρώσει ιδιαίτερα χαμηλέ, δεν θα ζητούσα παραπάνω, κάτω από 200 θα πρέπει και σε αυτούς να προσφέρουμε τον ίδιο διαγνωστικό έλεγχο. Όχι, έλα μωρέ, είσαι 60 χρονών, δεν σου κάνω τίποτα, είσαι 70. Κάτι μπορεί να συμβεί εκεί. Και από την άλλη μεριά θα είμαι ο πρώτος που θα παραδεχθεί ότι δεν είναι σαφές αν η χορήγηση... Α, με συγχωρείτε, μπορείτε να το ξαναβάλετε. Στην πρώτη τελευταία διαφάνεια. διαφάνεια. Δεν είμαι απολύτω σίγουρο αν. Δύο διαφάνειε από το τέλο, αν προχωρήσετε. Σε αυτήν. Σε αυτήν. Εδώ. Εδώ, εδώ. Είναι η προτελευταία μου. Ωραία. Δεν είμαι σίγουρος αν θα βοηθήσει. Νομίζω όμως ότι σίγουρα αν κάτι κρατήσει από αυτή την ομιλία είναι ο φαινότυπος της πλήρης αντίθεσης στα ανδρογόνα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εγώ θέλω, ε, να, μου, να, μας μείνει πρώτον ότι τέρμα πλέον να μην ζητάει κανένα ελεύθερη το στερόνι, τέρμα πλέον να μην δίνει κανένα φάρμακα από το στόμα, έτσι, και οποιοςδήποτε ασθενής μας πάει, έρχεται με πρόβλημα στις, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς, δεν επιτρέπεται να μην δώσουμε μία δεσοστερώνη. Συμφωνείς, Δημήτρη, απολύτω, με τα τρία... Απολύτω, χωρίς κλινικά μηνύματα <σχεδιά> για αύριο στο ιατρείο. Σε λίγα πράγματα στην ιατρική είμαστε τόσο απόλυτοι. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστούμε. Εγώ και...